Κάνουμε αρχή στο δελτίο μας με τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, την κοίμηση της Θεοτόκου, την οποία τίμησαν οι χριστιανοί στην Κύπρο, κατακλείζοντας όλες τις εκκλησίες και τα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στη Μεγαλόχαρη. Συνωστισμός πιστών με λαμπάδες και τάματα καταγράφηκε στην εορτάζουσα Παναγία του Κύκου, όπου βρέθηκε συνεργείο του Αντένα με τη Μαρίνα Χατζικώστα. Μέχρι την Ιερά Μονή της Παναγίας του Κύκου έσυραν τα βήματά τους χιλιάδες προσκυνητές από ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο για να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη, ανήμερα Πάσχα του καλοκαιριού, όπως αποκαλούν τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στο σημείο που βρίσκεται ο ηλιοστάλαχτος θρόνος της Παναγίας, οι πιστοί εναποθέτουν τις ελπίδες τους, τους καημούς και τις αγωνίες τους. Η εκκλησία της Ιεράς Μονής ήταν ασφυκτικά γεμάτη από κόσμο που θέλησε να συμμετέχει στο μυστήριο και να βιώσει τη μετάβαση της Παναγίας, της μητέρας της ζωής προς τη ζωή. Εκπληρώνοντας τάματα, κάποιοι δίνουν το παρόν τους κάθε χρόνο σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και πίστης. Το 1974 πληγώθηκε ο άντρας μου στον πόλεμο και μιλήσαμε στα Βερβόλια και ήρθε μια γιαγιά και λαλή μου πληγώθηκε ο άντρας και κρέμουν τα μωρά μες στο Βερβόλιο. Που τότε έρχομαι από το 1977, έρχομαστε τα κάτω και προσευχόμαστε. Έχω ένα μικρό εικονοστάσιο και καπνίζω κάθε μέρα και παρακαλώ να με βοηθά. Σήμερα είναι η μέρα της Παναγίας. Έχω συνηθίσει από το 1974 και μετά την δική μου εχμαλωσία κάθε χρόνο βρίσκομαι εδώ. Είμαστε ενταμένοι κάθε χρόνο μας στην πρόσφυγες από την Λάβηθο και έρχομαστε για αυτήν την... να μας βοηθήσει να πάμε πίσω στα σπίτια μας. Κάποιοι άλλοι επισκέπτονται το μοναστήρι για να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία πρώτη φορά, ενώ άλλοι είναι συχνοί επισκέπτες. Πρώτη φορά έχω έρθει, είναι πολύ όμορφα. Είναι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, το απόλαυσαμε. Είναι πράγματι ωραία η λειτουργία, ο κόσμος προσκύνησε κανονικά. Πολύ μου άρεσε, είναι ωραία εδώ, εντυπωσιακά. Είμαστε ενταμένοι στην Παναγία και κάθε χρόνο έρχομαστε, ήρθαμε να προσκυνήσουμε. Ήρθαμε να προσκυνήσουμε. Ήρθαμε να προσευχηθούμε, ίσως γίνει καλά ο κόσμος. Έρχομαι ελεύθερος, παντρεύτηκα, έκανα παιδιά, εγγόνια. Κάθε 15 Αύγουστο είμαστε εδώ. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Μητροπολίτης Κύκου και Τηλυρίας Νικηφόρος υποδέχθηκε τους πιστούς στο συνοδικό και τους έδωσε την ευχή του. Ενώ αναφέρθηκε και στα σημεία των καιρών, δίνοντας ευχή τα δύσκολα τόσο στο Κυπριακό όσο και στην οικονομία να ξεπεραστούν. Έρχονται εδώ για να παρακαλέσουν, να παρακαλέσουμε μαζί όλοι την Παναγία μας, την Μητέρα του Χριστού μας, να μας συντεύσει προς τον Υιόν της, για να φανεί ήλιος και να συντομεύσει το χρόνο της δοκιμασίας μας.